Θα κουβεντιάσουμε σε δύο άξονες πάνω. Καλημέρα σας, κύριε Θεοχάρη. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα καταρχήν. Επίσης. Μια εβδομάδα η οποία έχει πραγματικά, όπως βέβαια και η προηγούμενη, για να μην την αδικήσουμε δηλαδή, έτσι, ενδιαφέροντα θέματα να δούμε μπροστά, μιας και από τη μια έχουμε το θέμα των Σκοπίων να πηγαίνει στην κόψη του Ξηραφιού, στην προσπάθεια του κυρίου Ζάεφ να βρει τους 11. Αλλιώς θα πρέπει να στήσει κάλπες. Αυτό είναι το ένα μεγάλο θέμα. Και το άλλο θέμα που επίσης θα ήθελα να δω σήμερα μαζί σας είναι το οριστικό τέλος στο νόμο Κατσέλη, όπως φαίνεται, μιας και προς αυτή την κατεύθυνση οδηγούμεθα. Να ξεκινήσω λίγο από το θέμα των Σκοπίων. Έτσι, θα ήθελα να σας ακούσω λίγο, θα ήθελα να ακούσω λίγο την άποψη τη δική σας, να μας πείτε τι βλέπετε στο θέμα αυτό, ποιες εξελίξεις πιστεύετε ότι θα έχουμε. Και σε κάθε περίπτωση εξελίξεις, βέβαια, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Το επίκεντρο μάλλον των εξελίξεων σε σχέση με τη συμφωνία βρίσκεται στα Σκόπια. Ναι. Συνεπώς κάποιος πρέπει να ξέρει έτσι πολύ καλά την πολιτική σκηνή της γείτονος για να μπορεί να έχει έτσι έγκυρες εκτιμήσεις. Φαίνεται πάντως ότι η κατάσταση είναι αρκετά στριμωγμένη, να το πω έτσι, με την έννοια ότι μια προσπάθεια η οποία έγινε να τελεσφορήσει το δημοψήφισμα και με αυτό την νομιμοποιητική βάση ο κύριος Ζάεφ να καταφέρει να περάσει ενάντια στην αντιπολίτευση και τις συνταγματικές αλλαγές έχει έρθει στο τέλος της και συνεπώς έχουμε μια αλλαγή πορείας που όμως συνεπάγεται και την όξυση της πόλωσης, μια πόλωση που την ζήσαμε εδώ και από την πλευρά μας σε σχέση με τη συμφωνία αυτή και είναι ακόμα χειρότερη, διότι πιστεύω ότι οι εθνικιστικές φωνές εκεί είναι ακόμα ισχυρότερες από την εδώ στη χώρα μας και με αυτή την έννοια είναι δύσκολη κατάσταση. Μάλιστα. Τι εκτιμάτε εσείς, πού πιστεύετε ότι θα πάει αυτό το πράγμα, ποια είναι η εκτίμηση δική σας? Καταρχάς πρέπει να δούμε κατά πόσον αυτή η συμφωνία θα μπορέσει να τελεσφορήσει προς όφελος και των δύο χωρών, έτσι. Ναι. Και δεν θα είναι μια συμφωνία η οποία στην πράξη θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα πάει να λύσει. Και αυτό δυστυχώς το ξέχασαν οι δύο ηγέτες, έτσι λίγο ίσως μέθησαν στο γεγονός ότι μετά από 25 χρόνια επιτέλους ένα πρόβλημα έφτανε σε μια συγκυρία η οποία ήταν ευνοϊκή και θετική από το διεθνή παράγοντα, από όλους που ήθελαν μια λύση. Φάνηκε ότι οι εθνικιστικές φωνές, ιδιαίτερα στα Σκόπια, πήγαν στην άκρη με τα προβλήματα που είχε και ο κύριος Γκρουεσκή και έχει ακόμα με τη δικαιοσύνη. Και συνεπώς υπήρχε μια πολύ καλή ευκαιρία. Όμως κάθε συμφωνία, διότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία η οποία να τα έχει όλα γραμμένα με τον Ι και με το Σίγμα, έχει γκρίζες ζώνες. Και από αυτές τις γκρίζες ζώνες εξαρτάται η επιτυχία της στην πράξη. Έτσι, διότι θα κληθούν να την υλοποιήσουν στην πράξη δύο λαοί. Δεν την υλοποιούν μόνο οι πολιτικοί. Οι πολιτικοί υπογράφουν και έτσι φωτογραφίζονται, αλλά η καθημερινότητα των συμφωνιών ζήρει από τους λαούς. Και αν οι λαοί νιώθουν ότι χάσαν και οι δύο από αυτή τη συμφωνία, γιατί αυτά που δώσαν είναι περισσότερα από αυτά που πήραν, αντί να νιώθουν ότι κέρδισαν οι δύο, ότι αυτά που πήραν είναι περισσότερα από αυτά που δίνουν, τότε δυστυχώς έχουμε προβλήματα και φαίνεται ότι όχι τόσο το περιεχόμενο της συμφωνίας, όσο η διαδικασία με την οποία προσπαθήθηκε να επιβληθεί και στις δύο χώρες, δημιουργεί πολλά προβλήματα. Το δεύτερο που θα πρέπει να πει κάποιος, το οποίο είναι ειδικότερο σε σχέση με τη χώρα μας, είναι ότι εφόσον είναι μια συμφωνία μέσα στα πλαίσια της γενικής γραμμής της χώρας μας, το έργα όμνες και ο γεωγραφικός προσδιορισμός, αυτό που την κάνει διαφορετική, αυτό που θα την έκανε να κερδίσουμε κάτι, είναι η πλήρης αποποίηση οποιασδήποτε φαντασίωσης ότι οι Σκοπιανοί γειτονές μας είναι κάποιο είδος, έχουν κάποιο είδος σχέση ή συνέχεια, αποτελούν συνέχεια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, των Μακεδόνων και των Ελλήνων της αρχαιότητας. Αυτό θα σήμαινε ένα σφετηρισμό της δικής μας ιστορίας και η αλήθεια είναι ότι αυτή η συμφωνία περιέχει τις αλλαγές εκείνες που εν δυνάμει θα μπορούσαν να κόψουν κάθε γέφυρα των Σλάβων γειτόνων με το παρελθόν το ελληνικό. Αυτό όμως μένει να το δούμε στην πράξη. Αν δεν το δούμε γραμμένο στο σύνταγμά τους, αν δεν το δούμε να διδάσκεται και στα παιδιά τους και τα λοιπά, είναι προφανές ότι θα έχουμε πρόβλημα. Και αυτό ακόμα είναι ένα ζητούμενο. Μπορούμε να ελπίζουμε,
από το γράμμα της συμφωνίας, αλλά αν δεν το δούμε και στην υλοποίησή της, προφανώς ναι, θα υπάρχει πρόβλημα. Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο το θέμα που αφορά τον νόμο Κατσέλη. Ναι. Φαίνεται ότι έχουμε εξελίξει εκεί. Πριν πάω όμως να σας πω ότι άνοιξε το χρηματιστήριο, έχουμε μια νέα μεγάλη βουτιά για την Τράπεζα Πειραιώς κατά 7,45%, πτώση που φτάνει το 7% περίπου για τη Eurobank, ενώ με πολύ μικρότερες απώλειες είναι η Αλφα στο 2,85%. Βρίσκεται σε κλειό σίγουρα μεγάλων πιέσεων το χρηματιστήριο, ναι, στην Αθήνα, έτσι για να δώσουμε και μια εικόνα από εκεί. Αυτή είναι μια αστάθεια την οποία, ξέρετε, όλο αυτό το διάστημα της κρίσης προσπαθούμε και λέμε πρέπει επιτέλους να βγούμε σε αγορές. Και το έχουμε έτσι σαν έναν μεγάλο, ας το πω, και εθνικό στόχο να το βάλω, με την έννοια ότι φεύγουμε από τα μνημόνια, έτσι, φεύγουμε από αυτή την διελκυστίδα και των δυσκολιών της διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες, με δανειστές, με κυβερνήσεις που εκπροσωπούν τους δικούς ψηφοφόρους και ούτω καθεξής. Ξεχάσαμε όμως τι σημαίνουν οι αγορές. Οι αγορές είναι έτσι ένας ασταθής κριτής, ένας κριτής ο οποίος επηρεάζεται από πολλά δεδομένα και πολλά γεγονότα, και πρέπει όλα αυτά τα δεδομένα να έχουν μια ευνοϊκή τροπή, μια ευνοϊκή χρειά την οποία να προβάλλουμε προς τις αγορές αυτές. Φαίνεται πως ο δύναμος κρίκος αυτή τη στιγμή της αστάθειας των βημάτων μας που κάνουμε στις αγορές είναι το χρηματιστήριο και ο τραπεζικός τομέας, και νομίζω ότι πρέπει να γίνουν κινήσεις εκεί πέρα για να αποκατασταθεί η σχέση εμπιστοσύνης, και οι κινήσεις αυτές δεν πρέπει να είναι μόνο ελληνικές, πρέπει να είναι και ελληνικές. Θα πρέπει όμως από ένα σημείο και μετά και ο SSM, η εποπτεύουσα αρχή των τραπεζών, να διαβεβαιώσει όλους ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα στις τράπεζες. Κύριε Θεοχάρη, να δούμε λίγο το θέμα του νόμου Κατσέλη, τι γίνεται εκεί, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που είχε βρει καταφύγιο και τώρα φαίνεται ότι επί της ουσίας πάμε σε κατάργηση του προστατευτικού αυτού νόμου για μια πολύ μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας. Τι βλέπετε εκεί? Αυτό είναι ένα, αν θέλετε, οριστικό τέλος ως αν θέλετε αντίδωρον για το ενδεχόμενο της ακύρωσης, της μετάθεσης μάλλον, όχι ακύρωσης, αν το πούμε ακύρωση είναι λάθος, της μετάθεσης της περικοπής των συντάξεων? Ναι, εδώ έχουμε ένα ζήτημα που συνδέεται με αυτά που συζητούσαμε προηγουμένως. Είναι προφανές ότι στο βαθμό που οι προστατευτικές διαδικασίες δημιουργούν πρόβλημα εμπιστοσύνης προς τις τράπεζες, οι οποίες θα έχουν το ζήτημα των κόκκινων δανείων και θα το κουβαλάνε για τα επόμενα χρόνια, η άλλη όψη του νομίσματος της συνέχισης προστασίας είναι η αστάθεια αυτή στο χρηματιστήριο. Απ' την άλλη μεριά, ο νόμος Κατσέλη ήταν ένας νόμος που προστάτευσε πάρα πολύ κόσμο, και δίκαια, έπρεπε να προστατευτεί αυτός ο κόσμος. Ήταν όμως και ένας νόμος με ευρείες διατάξεις, οι οποίες έδωσαν καταφύγιο και σε ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να βρουν καταφύγιο, σε ανθρώπους που είχαν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν το δάνειο και ουσιαστικά με αντικοινωνική συμπεριφορά φορτώνουν τις ζημιές και τα σπασμένα στον υπόλοιπο ελληνικό λαό. Πρέπει λοιπόν οι νόμοι να ξεχωρίζουν την ήρα από το στάρι, και ο τρόπος με τον οποίο αυτό θα πρέπει να γίνει είναι με το να υπάρχουν δύο διαφοροποιήσεις κατά την άποψή μου σε σχέση με τον νόμο Κατσέλη όπως τον ξέρουμε. Ναι. Το πρώτο είναι ότι δεν θα πρέπει η προστασία να είναι επάπειρον, δηλαδή να έχει μια συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, ώστε να μην βρίσκουν καταφύγιο κατευθείαν όλοι μόνο με το να κάνουν την αίτηση, και φυσικά οι αιτήσεις θα πρέπει πολύ γρήγορα να εξετάζονται έστω σε σχέση με το παραδεκτό, και αν δεν είναι καν παραδεκτές, αν λείπουν χαρτιά, αν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, αυτό να εξετάζεται και να αποφασίζεται πολύ γρήγορα, και κάποιος που δεν έχει δικαίωμα να μπει στον νόμο να φεύγει από τις ευεργετικές σου διατάξεις. Και το δεύτερο είναι ότι την ίδια στιγμή θα πρέπει να χάνεται κάθε είδους προστασία σε σχέση με απόρριτα, ώστε κάποιοι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα, έχουν καταθέσεις, έχουν δυνατότητα λοιπόν να πληρώσουν τα δάνειά τους, και αντί γι' αυτό προτιμούν να επιλέγουν, δηλαδή να κοκκινίζουν τα δάνειά τους και άρα να ρίχνουν τα βάρη στους Έλληνες φορολογούμενους ή στους υπόλοιπους Έλληνες δανειολήπτες,
αυτοί να βρίσκονται πολύ γρήγορα, να βγαίνουν από εκεί, να μπαίνουν ακόμα και με αυστηρότερες διατάξεις σε σχέση με το να είναι υποχρεωμένοι να πληρώσουν τα δάνειά τους τα οποία έχουν πάρει τις προηγούμενες εποχές, και έτσι να μένει ο νόμος και να προστατεύει αυτούς που πραγματικά έχουν κοινωνικό πρόβλημα και οι οποίοι αξίζουν της κοινωνικής προστασίας των συμπολιτών τους. Μάλιστα. Τώρα, επειδή πηγαίνουμε προς το τέλος της κουβέντας μας και δεν μπορώ να μην το ρωτήσω, βλέπετε κάλπες? Οι εκτιμήσεις για τις κάλπες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Ο Όσκαρ Ουάιλντ έλεγε ότι οι προβλέψεις είναι πολύ δύσκολες, ιδιαίτερα αυτές που αφορούν το μέλλον. Συνεπώς, νομίζω πιο σοβαρά αυτό που βλέπει ο περισσότερος κόσμος, όλες οι εκλογές να γίνουν το Μάιο, είναι το πιο πιθανό ενδεχόμενο. Mm-hmm. Προσωπικά όμως δεν θα απέκλεια και την ολοκλήρωση της τετραετίας από αυτή την κυβέρνηση, δηλαδή να πάει τις βουλευτικές εκλογές το Σεπτέμβριο του 19, διότι με αυτόν τον τρόπο υποστηρίζει την αφήγηση την οποία προσπαθεί να πείσει στον ελληνικό λαό, ότι έχουμε γυρίσει σε μια κανονικότητα, ότι τώρα πια οι κυβερνήσεις των κρίσεων που άντεχαν 2 χρόνια έχουν τελειώσει και το επίτευγμα αυτό, η επιστροφή στην κανονικότητα, είναι επίτευγμα αυτής της κυβέρνησης. Ξέρετε ότι έχουμε πάρα πολλές διαφωνίες. Να σας πω μια κανονικότητα που ακριβώς έχει ενδιαφέρον. Να σας πω μια κανονικότητα. Ναι, πείτε μου. Γιατί εδώ γίνεται πολύ μεγάλη σπέκουλα σε κάποια πράγματα και το μοναδικό πράγμα το οποίο προσφέρεται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αφιδώς είναι ο σανός, κύριε Θεοχάρη. Προσέξτε λοιπόν, εγώ μπροστά μου, και επειδή είστε ένας άνθρωπος που κατέχει να διαβάζει τα νούμερα, όπως λέμε εμείς στην Κρήτη, κατέχω, ναι, έτσι σημαίνει ξέρω καλά δηλαδή, έχω υπό την κατοχή μου δηλαδή, το λέω έτσι μεταφορικά. Εδώ λοιπόν μπροστά μου έχω ένα πίνακα, κύριε Θεοχάρη, για την κανονικότητα αυτή, που λέει ότι μέσα στον πόλεμο του 1940 είχαν γεννηθεί 179.579.500 και κάτι Ελληνόπουλα. Το 2017 στη σημερινή κανονικότητα γεννήθηκαν 88.553, δηλαδή μιλάμε τώρα για ότι ο πόλεμος του 40 μπροστά σε αυτό το οποίο ζούμε, αν το βάλουμε με δεδομένο τα νούμερα και την υπογεννητικότητα, είναι σαν να λέμε ότι ο πόλεμος του 40 ήταν παιδική χαρά Κυριακή απόγευμα. 88.553 γεννήσει και μετά μιλάμε για την υπογεννητικότητα, μιλάμε για τη φυγή εγκεφάλων στο εξωτερικό, μιλάμε για το συνταξιδοτικό. Μα έτσι, προσέξτε, θα φαντάζει παράδεισος η περικοπή των συντάξεων που συζητάμε να μεταθέσουμε τώρα για αργότερα. Δηλαδή θα φτάσεις και θα λες, κοίτα ρε, 350 ευρώ σύνταξη, στα 125 πήγε τώρα. Γιατί εκεί θα πάει. Για να μην πω ότι θα την κόψουν εντελώς με αυτά τα 3 δεδομένα τα οποία λέμε, κύριε Θεοχάρη. Εδώ θέτεται μια σειρά από πολλά ερωτήματα και πολύ σημαντικά και πολύ ουσιαστικά. Το δημογραφικό, το οποίο είναι το τεράστιο, το νούμερο ένα μακροπρόθεσμο πρόβλημα της χώρας μας. Έτσι, η ανεργία είναι το νούμερο ένα βραχυπρόθεσμο πρόβλημα, το οποίο πρέπει να δώσουμε λύση. Και το δημογραφικό είναι το αμέσως επόμενο και το μακροπρόθεσμα, η μεγαλύτερη απειλή για το έθνος μας. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι πάρα πολλά. Όσον αφορά το ίδιο το δημογραφικό, είναι προφανές ότι πρέπει να έχουμε μια πολιτική ενεργής στήριξης των γεννήσεων και των παιδιών, όχι μόνο των οικογενειών αλλά και των παιδιών των ίδιων, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους μέχρι την ενηλικίωση. Και το δεύτερο θέμα φυσικά που αναγκαστικά συνδέεται είναι το ζήτημα του ασφαλιστικού και το τι κάνει το δημογραφικό σε σχέση με το ασφαλιστικό μας σύστημα. Εδώ είναι πολύπλοκα τα ζητήματα και θέλει μια άλλη συζήτηση να την κάνουμε, αλλά σε τίτλο μόνο να σας πω ότι το σύστημα όπως το έχουμε δομήσει είναι απόλυτα εξαρτημένο από τις δημογραφικές εξελίξεις. Και επειδή αυτές είναι οι χειρότερες στην Ευρώπη για τη χώρα μας, είναι πλήρως σε διάλυση. Συνεπώς, εκτός
εκτός από την κρίση, εκτός από το γεγονός ότι έχουμε μαύρη εργασία, ότι έχουμε μεγάλη ανεργία και άρα μειώθηκαν οι εισφορές και όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία ως ένα βαθμό είναι συγκυριακά, δηλαδή θα έρθει και κάποιες καλύτερες εποχές, είτε κόντρα στο πολιτικό σύστημα το οποίο έχει βαλθεί να καταστρέψει τη χώρα, είτε έτσι με κάποιες σωστές πολιτικές επιλογές που μπορεί να γίνουν. Ακόμα όμως και όταν τα πράγματα βελτιωθούν, για το ασφαλιστικό η βελτίωση αυτή δεν θα είναι αρκετή, και αν δεν κινηθούμε προς μια κατεύθυνση μεικτού ασφαλιστικού συστήματος, το οποίο είναι μερικώς προστατευμένο από τις δημογραφικές εξελίξεις, και αυτός είναι ο λόγος που η Ιταλία, η Σουηδία και όλες ουσιαστικά οι χώρες στην Ευρώπη έχουν ήδη φύγει από αυτό το ασφαλιστικό το οποίο έχουμε εμείς, δεν έχουμε καμία ελπίδα να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του τι θα κάνουμε με τους ηλικιωμένους συμπατριώτες μας, οι οποίοι βγαίνουν στην ηλικία της συνταξιοδότησης και δεν έχουν τη στήριξη κόντρα στη φτώχεια την οποία χρειάζονται. Τι θα κάνετε στις εκλογές? Σήμερα είστε ανεξάρτητος. Ναι, για την ώρα είμαι ανεξάρτητος. Φωνάζω και μιλάω υπέρ της του μεσαίου χώρου και της ανάγκης να υπάρξουν αποτελεσματικά φωνές οι οποίες θα προσπαθήσουν να δείξουν και αναδείξουν και τα σημεία σύγκλησης αλλά και τα προβλήματα της οπτικής που ακούμε, ξέρετε, από τις δύο φωνές οι οποίες είναι αρκετά ακραίες και ριζοσπαστικές και συνεπώς δεν φαίνεται να οδηγούν έτσι ακόμα και σε ένα εθνικό διχασμό. Θα συνεχίσω να υπηρετώ αυτό το χώρο με όλες μου τις δυνάμεις και να πιστεύω πως η αναγκαιότητά του θα οδηγήσει πολύ περισσότερους, όχι μόνο εμένα, να τον υπηρετήσουμε και να συνυπηρετήσουμε. Από ποιο στρατόπεδο όμως, από ποια πλευρά? Γι' αυτό λοιπόν σας λέω ότι ο μεσαίος χώρος αυτή τη στιγμή πιο αναγκαίος είναι. Κοιτάξτε τώρα, για το μεσαίο χώρο βέβαια μπορούμε να κάνουμε αυτή την προσέξτε τώρα. Είναι απαραίτητη και σημαντική, νομίζω. Κύριε Θεοχάρη, επειδή οι περισσότεροι στο μεσαίο χώρο ανήκουμε, εγώ θέλω να πω το εξής. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ολόκληρη σειρά εκπομπών για το μεσαίο χώρο. Ναι. Διότι εγώ ακούω σήμερα στο μεσαίο χώρο να τον διεκδικεί και να προσπαθεί να ρίξει άγκυρα ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας. Ακούω στο μεσαίο χώρο την κυρία. Δεν όμως να πείσει, δεν θεωρείτε ότι αυτή δεδομένη τη ιστορία του, αυτή η προσπάθεια έχει δυσκολίες? Ναι, βέβαια. Και από την άλλη, δεν θεωρείτε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σε μια κίνηση απομάκρυνση από το μεσαίο χώρο και προς τη δεξιά, η άρα, οποία προσέξτε είναι τώρα, ισχύρη, έτσι. Προσέξτε τώρα. Γιατί αυτό ήθελα να πω, ότι και ο κύριος Μητσοτάκης προσπάθεια να αγκυροβολήσει στο μεσαίο χώρο κάνει. Το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή Κινάλ, στο μεσαίο χώρο βρίσκεται και αυτό. Η Ένωση Κεντρών, θα βγει ο Βασίλης ο Λεβέντης, θα μας πει και εγώ στο μεσαίο χώρο είμαι. Ναι. Άλλωστε το λέει και η ταμπέλα στο μαγαζί μου απ' έξω, Ένωση Κεντρών. Λείπει όμως κάτι. Λείπει. Η αλήθεια είναι ότι αξιόπιστα ο μεσαίος χώρος αυτή τη στιγμή δεν εκπροσωπείται και γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια. Ίσως γι' αυτό όλοι διεκδικούν να πάνε από εκεί. Όχι να διεκδικήσουμε απλώς. Να προσπαθήσουμε να εκπροσωπήσουμε όλο αυτόν τον κόσμο, ο οποίος δεν μπορεί να πιστέψει από τη μία μεριά ότι όλα τα ζηνά δημιουργήθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια, αλλά απ' την άλλη δεν μπορεί να πιστέψει και ότι η καταστροφή της χώρας τα τελευταία 40 χρόνια δεν είχαμε κανένα θετικό και όλα πήγαιναν κατά διαόλου, όταν ξέρουμε ότι το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων δεκαετία του 70 δεν έχει καμία σχέση με την κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, ακόμα και με αυτή την κρίση, έτσι, ακόμα και με αυτό το μείον 25 που η χώρα μας έπεσε. Παρόλα αυτά, αυτά που κερδίσαμε όλα αυτά τα χρόνια της μεταπολίτευσης δεν είναι αμελητέα. Γι' αυτό σας λέω ότι στην πραγματικότητα παρακολουθούμε δύο μισές αλήθειες να τσακώνονται και θα πρέπει να σκεφτούμε και να βρούμε τον τρόπο μιας νέας σύνθεσης. Αυτό δεν γίνεται μόνο από έναν άνθρωπο, αλλά νομίζω ότι η ανάγκη της χώρας θα σπρώξει όλους μας να συμβάλλουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Βλέπετε μέχρι τις εκλογές να έχουμε σχηματισμό ενός τέτοιου φορέα? Ήδη εσείς οι ανεξάρτητοι βουλευτές νομίζω ότι φαντάζομαι συζητάτε διάφορα πράγματα. Προλαβαίνουμε μέχρι τις εκλογές? Υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε. Δεν μπορώ να σας πω σίγουρα, αλλά σίγουρα υπό προϋποθέσεις αυτό είναι εφικτό. Είναι ο χρόνος πολιτικά αρκετά πυκνός, είναι η αλήθεια. Αλήθεια είναι αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να είστε καλά, κύριε Θεοχάρη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.